Πριν από περίπου 15 μέρες ολοκληρώθηκαν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις και εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου. 78 χρόνια έχουν περάσει από τα θλιβερά τραγικά γεγονότα με τις γερμανικές θηριωδίες και την καταστροφή, το ολοκαύτωμα της περιοχής. 85 ετών, στα 86, είναι σήμερα η κυρία Ντιόπη Διακάκη, η οποία είναι επιζήσασα του ολοκαυτώματος της Βιάννου και είναι χαρά μας και τιμή μας που την φιλοξενούμε σήμερα. Κυρία Διακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Με ακούτε, τι κάνετε, πώς είστε? Σας ακούω καλά. 78 χρόνια πέρασαν από εκείνα τα γεγονότα. Ήσασταν 7 ετών. Ναι, 7 ετών είναι. Ήσασταν 7 ετών. Τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο, από εκείνες τις μέρες? Τα θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ήταν τόσο τραγικά που μείνανε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πριν σκοτώσουν τους ανθρώπους, ερχόταν οι Γερμανοί στο χωριό, παίρνανε ότι τους άρεσε και πηγαίνανε μετά στον Άγιο Βασίλη και τρογοπίνανε, που λένε. Εν τω μεταξύ, ερχόταν συχνά. Αλλά μετά από κάποιες μέρες έγινε το κακό που έγινε στο χωριό μας και στα γύρω χωριά. Θέμα είναι ότι... Ναι, πείτε μου. Από την οικογένειά σας, αν δεν κάνω λάθος, χάσατε τον παππού σας? Ο παππούς ο Δημητρογιάννης μόνο. Ήτανε τρεις έχουν χαθεί, αλλά ο ένας ήταν στην Αλβανία, στο Αλβανικό πόλεμο, και σκοτώθηκε εκεί πέρα, και ο άλλος, γυρνώντας από τον Αλβανικό πόλεμο οι στρατιώτες, ήταν μέσα ο θείος μου, ο πιο μικρός αδερφός της μαμάς μου, και πνίγηκε, γιατί πυρπολίσανε το πλοίο, το βουλιάξανε. Σκοτωμένος είναι μόνο ο παππούς ο Δημητρογιάννης. Έχετε κάποιες εικόνες στο μυαλό σας από τότε, με ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους μπροστά στα μάτια σας? Ναι. Όταν σκοτώσαν τους ανθρώπους, λέει η μαμά μου, πάμε παιδί μου να κάνουμε μια γύρα στο χωριό, να δούμε ποιοι έχουν σκοτωθεί, αν έχει σκοτωθεί ο παππούς. Με πήρε από το χέρι και ξεκινήσαμε από το σπίτι που ήταν στην άκρη του χωριού και πηγαίναμε προς την εκκλησία να συνεχίσουμε. Το θέμα είναι ότι μικρή ήμουνα βέβαια, αλλά τα θυμάμαι, γιατί πηγωθήκαμε και οι μεγάλοι και τα μικρά παιδιά. Μόλις φτάσαμε σε ένα δώματα, λέγαμε τότε, γιατί ήταν μόνο με το χώμα, είδαμε 5-6 νεκρούς. Μεταξύ αυτών ήταν και ο παππούς μου, ο Δημητρογιαννάκης. 2 Γερμανοί μας ακολουθούσαν από πίσω και κοροϊδεύαν τη μαμά μου γιατί έκλαιγε. Εγώ βέβαια δεν είπα τίποτα στη μαμά, απλώς λέω, μαμά, πάμε να δούμε τον παππού. Άμα πλησιάσαμε κοντά και ήρθαν οι Γερμανοί και αυτοί κοντά μας και είδαμε πώς ήταν σκοτωμένοι, μου λέει, πάμε παιδί μου να κατεβούμε να καθίσουμε στο νου του Μαρή μέχρι να φύγουνε. Κατεβήκαμε όντως στο νου του Μαρή το σπίτι και μπήκαμε μέσα για λίγη ώρα. Και άμα φύγανε οι Γερμανοί, ανεβήκαμε από πάνω και είδαμε τον παππού μου με το δάχτυλο δαγκωμένο στο στόμα και ξαπλωμένος μπλούμουτα. Και ένα άλλο που θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ήταν καθισμένο σε μια πέτρα, Γιάννης Αγγελάκης λεγότανε, καθόταν σε μια πέτρα και κουμπούσε πίσω στον τοίχο. Τα πόδια του ήταν μαζεμένα. Και θυμάμαι τώρα, μετά που πήρανε το κουράγιο οι γυναίκες να το στάψουνε, χωρίς... λένε να αφήσουμε τα κλάματα και να πάμε να το στάψουμε. Τότε αυτός ο άνθρωπος που ήταν μαζεμένα τα πόδια του, πατήσαν από πάνω οι γυναίκες, γιατί ήταν το νεκροταφείο μικρό, και βάζανε 2-3 απάνω τα λουν, τον τάφο μέσα. Και για να μπορούν να σκεπάσουν τον τάφο, πατήσαν τα πόδια του ανθρώπου αυτινού να τα ισιώσουν, να μπορούν να κλείσουν τον τάφο. Αυτό το θυμάμαι τώρα, γιατί σαν μικρό παιδάκι μου είχαμε εντύπωση και λέω, πώς θα σκεπαστεί τώρα ο τάφος αφού είναι τα πόδια του πάνω από το χώμα? Και με πονάει, ας πούμε, κάθε φορά που τα σκέφτομαι αυτά. Μετά προχωρήσαμε λίγο με τη μαμά μου, άμα φύγανε οι Γερμανοί, είδαμε και τον παπά Λεωνίδα από το βαθό, πεσμένο σε ένα σπίτι, ο μισός μέσα με το σταυρό στο χέρι, και τα πόδια του ήταν απ' έξω από το σπίτι, γιατί πήγε να μπει σε ένα σπίτι
να κρυφτεί, να γλιτώσει, ας πούμε, από το, να μην τον δουν οι Γερμανοί, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ μου λέει η μαμά μου, πάμε να γυρίσουμε παιδί μου. Πιο πέρα στο χωριό δεν πήγαμε, τα άλλα γεγονότα που γίνανε οι σκοτωμοί μας τα έχουν διηγηθεί μετά, βέβαια, από καιρό. Μετά που μεγαλώσαμε, οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας, μας διηγόταν τα περιστατικά που γίνανε τότε. Εσείς με την οικογένειά σας, με τους γονείς σας. Εγώ μένω στον Κρεβατά. Ναι. Ωραία. Ναι, στον Κρεβατά μένει η οικογένειά μου. Τώρα είμαι μόνη μου, γιατί, πάση περιπτώσει, έχω χάσει δικούς μου ανθρώπους, είμαι μόνη μου. Τώρα, τι άλλο θέλετε να σας πω. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται, η νέα γενιά τι πρέπει να σκεφτεί. Γνωρίζει, είναι, πιστεύετε, τα γεγονότα. Έχει αντιληφθεί τις θηριωδίες, έχει αντιληφθεί τον πόνο που έχουν βιώσει εκατοντάδες άνθρωποι. Πιστεύω ότι τα νέα παιδιά έπρεπε να διδάσκονται τα γεγονότα της Βιάννου και κάθε τόπο που γίνονται αυτά τα βάρβαρα και θηριώδη γεγονότα. Απλώς δεν ξέρω, ίσως εξαρτώταν και από εμάς, που μπορεί να μην καθόταν, ας πούμε, να μην καθόμαστε όλοι γενικά να μιλάμε. Εγώ πάντα μιλούσα στα παιδιά μου, ας πούμε. Έρχονται νέοι, σας πλησιάζουν, σας ρωτούν, γνωρίζουν ότι είστε μέρος αυτής της ιστορίας. Εδώ πέρα το γνωρίζουν οι μεγάλοι, βέβαια, αλλά έχουν φύγει οι περισσότεροι. Τα μικρά παιδιά, όπως ο Νίκος τώρα, δεν ξέρει, δεν είχε γεννηθεί, δεν έκανε χρόνια μετά για να έρθει στον κόσμο. Οπότε τα ξέρει η ηλικία μου και λίγο πιο μικρή που δεν τα θυμώνται σχεδόν καθόλου. Εν τω μεταξύ, να πω, διορθώστε με, καταστράφηκε η Βιάννος και πήγατε στη Μεσαρά με την οικογένειά σας. Κοίταξε να δείτε, τους πρώτους μήνες, άμα είπαν οι Γερμανοί να εκξενωθεί το σχολείο μας, ναι, πήγαμε στον Άγιο Βασίλη για κανένα μήνα σε ένα θείο μου. Μετά από αυτό, ναι, όταν είμαστε εκεί πέρα, βάλανε φωτιά, ας πούμε, στα σπίτια μας, τα βλέπαμε, πονέσαμε, κλάψαμε, προφαντός οι γονείς μας, γιατί με τι κόπο τα φτιάξανε έστω αυτά τα παλιά σπίτια που είχαμε και έπρεπε από την αρχή να ξαναρχίσουμε. Μετά από χρόνια, μετά από 5-6 μήνες, πήγαμε στη Μεσαρά στο θείο μου του Γιτογιάννη, του Αγγελάκη. Και εκεί πέρα μας έδωσε σπίτι και καθίσαμε και εμείς και άλλοι χωριανοί που ήταν συγγενείς του. Καθίσαμε εκεί πέρα, ο μπαμπάς μου, για να μας ζήσει 4-5 παιδιά που είχε, έπρεπε να εργάζεται πολύ. Έκανε χωράφι ξυπόλυτος, τα αγκάθια στα πόδια του κάθε βράδυ προσπαθούσε να βγάλει τις αγκάθες του, και καμιά φορά να βγάλει το δήμα αγκάθες, για να βγάλει τον επιούσιο που λέμε. Και εντωμεταξύ, ο άνθρωπος αυτός μας κράτησε παραπάνω από χρόνο. Εγώ πήγα τότε, έπρεπε να πάω στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου με ένα άλλο παιδί από εδώ. Και μας έλεγε στο σχολείο του στα Καστελιανά. Δεν είχαμε όμως τα ενδεικτικά μας μαζί μας, γιατί κάηκε το χωριό. Και ο δάσκαλος ήθελε να μας πάει στην πρώτη τάξη, μεγάλη πρώτη μας έλεγε. Τότε εμείς, αν είμαστε και στραβά που λέμε, καταλάβαμε ότι θα πηγαίναμε πάλι στην ίδια τάξη την πρώτη και δεν ξαναπήγαμε στο σχολείο και χάσαμε αυτή τη χρονιά. Αλλά θα ήθελα να σας θυμάνω ότι την ταφή των νεκρών μας παλέψαν οι γυναίκες, οι χείρες, όσο μπορούσαν με νύχια και με δόντια για να σκάψουν, που λέει ο λόγος, με τα χέρια τους και χώμα ακόμα να μπορέσουν να θάψουν τους νεκρούς. Και λένε, ασχίσουμε τα κλάματα και να κοιτάξουμε πώς θα τους τάψουμε, να μην έχουν τα χιλιά, ας πούμε, να κατασπαράξουν τα σώματα των πεθαμένων. Κυρία Αντιόπη, δεν ξέρω, θέλω να σας αφήσω να μιλήσετε για ώρες. Μία ολόκληρη εκπομπή πρέπει να σας αφιερώσουμε, καθώς όλα αυτά που έχετε να μας πείτε μέσα σε 10 λεπτά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω, γνωρίζω, είστε ένας άνθρωπος που έχει περάσει δύσκολα, ωστόσο στέλνετε μήνυμα ότι η ζωή συνεχίζεται και μας ακούν και άνθρωποι, ναι, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, με το σεισμό που έχουν μείνει από τα σπίτια τους, έχουν χάσει την περιουσία, ναι, τους, ναι. Ένα μήνυμα σε μία πρόταση σας να προσπαθήσουν να φανούν γενναίοι οι ανθρώποι αυτοί, και εμείς καήκαμε και από την αρχή ξαναφτιάξαμε τη ζωή μας
Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, ό,τι και δουλειά και να πάθει, αυτή να έχει την υγειά του. Να σας ευχαριστήσω. Δύο λεπτά. Ναι. Απαιτούμε τις αποζημιώσεις των θυμάτων. Γιατί είναι αμαρτία, ας πούμε, τόσα χρόνια που έχουν περάσει και να περιμένουν ακόμα, όχι οι ίδιοι άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους, αλλά τα παιδιά τους. Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, να δούμε το χαμόγελο και τη λεβεντιά σας πάλι εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Θα χάνω γιατί δεν έχω ξανασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Είστε εξαιρετικοί. Καλύτερα από μένα τα πηγαίνετε στον αέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήτανε και χαρά και τιμή μας.